τη θεσμοθέτηση του εργαλείου της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και την τροποποίηση του συστήματος προαγωγών προτάσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει αρχίσει με την Πασιδή για προώθηση της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον επικεφαλή του όλου εγχειρήματο, υφυπουργό παρά το Προέδρο Κωνσταντίνο Πετρίδη, το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί είναι μέχρι τον Ιούνιο οι εμπλεκόμενε πλευρέ να συμφωνήσουν για βασικά ζητήματα διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, και οι σχετικέ προτάσει να κατατεθούν για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι κινητικότητα στη δημόσια υπηρεσία. Έτσι, είναι ένα από τα α, πιο σημαντικά για μα διαρθρωτικά θέματα, που σχετίζονται φυσικά και με το σύστημα, α, και με το σύστημα των προαγωγών. Ε, δεν θέλω να εισέλθω επί τη ουσία. Αυτή τη στιγμή το θεωρώ ότι δεν είναι ορθό, ενώ συνεχίζεται ο κοινωνικό διάλογο. Σαν επικεφαλίδε, έχουμε μπει σε αυτά τα θέματα, τα οποία αποτελούν ενδεχόμενα και το κύριο Τομέα των οριζόντιων θεμάτων. Σύμφωνα με την ΠΑΣΙΔΗ, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να υπάρξει νομική γνωμάτευση πω ό,τι επιχειρείται να γίνει θα κινείται στο πλαίσιο τη νομιμότητα. Όταν μιλούμε για κινητικότητα, σημαίνει ότι θα γίνουν κάποιε ρυθμίσει που θα έχουν σχέση με την προαγωγή χωρί κατανάγκη να σημαίνει διαφοροποίηση στο θέμα τη ΕΔΗ εκείνο εμεί που δεν θα δεχθούμε ποτέ και το λέμε, είναι ότι η πολιτική εξουσία να έχει εμπλοκή στου διορισμού ή στι προαγωγέ. Αυτό θεωρούμε ότι αποτελεί κατά κάποιον τρόπο συνταγματική εκτροπή. Ερωτηθεί κατά πόσο οι κυβερνητικέ προτάσει θα συζητηθούν με την Τρόικα, ο Υφυπουργό παρά το Προέδρο απάντησε ότι η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει τι εισηγήσει τη για μεταρρύθμιση τη δημόσια υπηρεσία στη βάση του προεκλογικού προγράμματο του Νίκο Αναστασιάδη. Διαβουλεύσει γίνονται με την Τρόικα. Είναι δουλειά δική μα να του πείσουμε ε, για την ορθότητα των δικών μα θέσεων. Ο Υφυπουργό Παρατοπροέδρο δήλωσε ότι η μείωση μισθών στο δημόσιο δεν περιλαμβάνεται στι κυβερνητικέ προτάσει, όμω έκανε λόγο για εξορθολογισμό που πρέπει να γίνει και ο οποίο θα επιχειρηθεί στο πλαίσιο των θέσεων του προεκλογικού προγράμματο του Νίκο Αναστασιάδη. Ο Γλάφκο Χατζιπέτρου δήλωσε ότι η Πασιδή θα αξιολογήσει τι κυβερνητικέ προτάσει και θα επανέλθει σε 15 μέρε με τι δικέ τη εισηγήσει.